Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Τζίμις 31 και Παύλος. Άσχημα νέα για Μπόγδανο και Εύη στο Survivor All Star. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο, για να έχεις έγκαιρα και στην ώρα του τα spoiler, κάνε ένα like και μια εγγραφή. Ο Ηλίας Γκότσης, όπως ξέρετε, επέστρεψε από τον Άγιο Δομήνικο. Και με ένα story που έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί πως δεν ήταν μόνος που έκανε την παράβαση και πως αν εκείνος και ο Πλήδης άνοιγαν το στόμα τους, μαζί τους στο αεροπλάνο θα ήταν και άλλοι. Μία ύποπτη συμπεριφορά παρατηρήθηκε από τον κολλητόν φίλων του Γκότσι, όπου βρίσκονται ακόμα στον Άγιο Δομήνικο. Ο λόγος για την Εύη Σαλταφερίδου και τον Ηλία Μπόγδανο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πριν αποχωρήσει ο Γκότσης από το Survivor, οι τρεις τους χανόντουσαν συνεχώς στο δάσος, μακριά από τους άλλους για πολλές ώρες. Κάτι που πλέον δεν συμβαίνει. Οι κινήσεις τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι πολύ προσεκτικές και φροντίζουν να βρίσκονται πάντα κοντά στη καλύβα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ηλίας Μπόγδανος ξέρει πολύ καλά να μιλάει και να γράφει αγγλικά, αφήνοντας υπονοούμενο πως ίσως αυτός ήταν ο άνθρωπος που έγραψε τη λίστα με τα ψώνια. Άρα όπως καταλάβατε φίλοι μου, η υπόθεση έχει πάρα πολύ δρόμο και αναμένουμε περισσότερες εξελίξεις από εβδομάδα. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!